Καλησπέρα. Αυτή τη νύχτα, φίλοι μου, θα τα λέμε από εδώ, από το κέντρο, όπου χτυπάει δυνατά η καρδιά της έρευνας. Θα κάθομαι, δηλαδή, γιατί έχω ένα πρόβλημα με τη μέση μου. Συμβαίνουν και αυτά. Ο δημοσιογραφικός κόσμος, και όχι μόνο, δέχθηκε σήμερα ένα σοκ ισχυρό από την άνανδρη δολοφονία του καλού συναδέλφου και αστυνομικού ρεπόρτερ του Γιώργου του Καραϊβάζ. Με τον Γιώργο συνεργαστήκαμε πριν από χρόνια στο τούνελ, στην πρώτη χρονιά της εκπομπής. Θυμάμαι ένα νέο δραστήριο, μάχημο. Έναν δημοσιογράφο γεμάτο όνειρα, με αξιοπρέπεια και σεβασμό. 26 χρόνια μετά, βρίσκομαι στην δυσάρεστη θέση να ερευνήσω κι εγώ την δολοφονία του, την εν ψυχρό εκτέλεσή του, από δύο εκεί καλυμμένους, που μπορεί να είναι και πληρωμένοι εκτελεστές. Ξέρετε, τώρα έχει γίνει της μόδας. Παίρνεις ένα συμβόλαιο και εκτελείς. Με ζωντανές συνδέσεις θα σας δώσουμε όλα τα νέα, τις τελευταίες εξελίξεις και από τον τόπο, από τη γειτονιά όπου έμενε ο άτυχος δημοσιογράφος, αλλά και από το κτίριο της ΓΑΔΑ, όπου γίνονται οι έρευνες εντατικά, να δούμε τι καινούργια υπάρχει.